Αυτή είναι η λογική. Αυτό είναι ο στόχο να προστατεύσουμε αυτή τη μνήμη, την παράδοσή μα. Και δεν είναι καφετέρια και τα ουίσκι κτλ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή για την ιστορία του πολιτισμού τη Νάμωσο. Ευχαριστώ. Θα έρθει και η εκεί που είναι σήμερα πολύ πιο τελειωμένη, σαφώ. Εν συνεχεία ερχόθη ο χώρο αυτό, ο επάνω όροφο, στην εύξενο μέση. Κακώς βέβαια, οι παρελθούσες δημοτικές αρχές, μία αξιτών, νίκησε το ένα μαγαζί και παρά τις φωνές τότε της φίλης Δεκής Σαμαρά, επειδή εκεί στεγαζόμασταν με τον Σύλλογο Αποφύτων, δεν απεδότη παρά συνέχισε να είναι ένα μαγαζί των ρούχων. Σήμερα η μέρα, από ό,τι εδώ ακούστηκε, κινδυνεύει να φύγει και το άλλο, το μισό, αντί να πάρουμε και αυτό που είναι με. Η ουσία του θέματος είναι ότι εκδίκησαν οι πόντοι. Εγώ δεν είμαι πόντος. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν κυνήγια που άνθρωποι ξεκίνησαν και αντί να πάρουν τα υπάρχοντά τους μετέφεραν βιβλία και κυνήγια, είναι μεγάλη βαριά ιστορική η σημασία αυτή και η θέση τους. Αυτά πολλά εξ αυτών μήτρες δεσποτάδων κτλ. Φυλάσσονται στο Πενάκιο. Είναι αξιολογότατα. Από ό,τι κουβεντιάζουμε όλοι βέβαια, υπάρχει η πρόθεση να έρθουν εδώ. Καλό θα είναι να δεχθεί ο χώρος για αυτά και να γίνει η μέκα του ποντιακού ελληνισμού. Γιατί η έψινος λέσχη της Νιάωσας δεν είναι οποιαδήποτε έψινος λέσχη. Ούτε η Αθήνα δεν έχει τέτοια, που είναι η πρωτεύουσα. Είχαμε την τύχη να έχουν τα βιβλία της βιβλιοθήκης του Κυριακίδη, της Αργυροπόλεως. Αυτά είναι νομίζω εθνικά κοιμήλια. Και θέλω να κλείσω, αυτή είναι μια πρόταση, επειδή με πονάει πραγματικά ο πολιτισμός. Αν δούμε πάνω, γράφει το φάρμακο της ψυχής, δαπάνη Γεωργίου Ντουρμπάλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αν το φάρμακο της ψυχής είναι να τα φλερουχάρια και να τα έχουμε καφετέρες, τότε την αποτιάν έχει ανάγκη ο Δήμος από 200-500 ευρώ το μήνα, τότε χαρά να μας γίνει όμως να βάλουμε όλο την τσέπη μας και να κρατήσουμε αυτό που πρέπει για να αναδείξουμε αυτόν τον χώρο και όχι να τον υποβαθμίσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον χρόνο. Θα ενημερωθείτε και θα αγγίξετε αυτά, θα τα ερωτευτείτε. Και κάνω και μια έκκληση σε πολλούς από εσάς. Κατεβαίνετε στην Αθήνα. Κάντε ένα κόπο να πάτε στο Πενάκιο να δείτε τι είναι αυτά που ζητάμε να έρθουν στην Άωση. Θα ανατριχιάσετε. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκινημένος και εύχομαι να μην ζήσουμε κι εμείς. Γιατί αν ζήσουμε κι εμείς την προσφυγιά που ζήσαν οι δικοί μας ή αυτό που ζουν οι Σύριοι, σας πληροφορώ ότι δύσκολα με το αν επιλέγουμε να γίνει καφετέρια μπορούμε να επιλέξουμε το τι θα διασώσουμε. Σκεφτείτε το αυτό. Γιατί αν ζήσουμε εμείς αυτό που ζήσαν αυτοί, δεν έχουμε τίποτα και δεν ξέρω αν επιδιώξουμε να αφήσουμε τα υπάρχοντά μας και να διασώσουμε τον πλούτο και την κύριε Πάτση από την προηγούμενη Δημοτική, η οποία φαντάζομαι ότι έτσι, δεν προφανώς εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να αντιληφθεί το φάρμακο της ψυχής που είχατε. Επίσης, εκείνος ο χώρος, παρότι θα μπορούσε εάν θέλουν σαν Δήμος να αλλάξουν την κατάσταση, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι πάρα πολλά έτη ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής, συγγνώμη, του ενός καταστήματος δεν απέκτησε τα μισθώματα. Επέλεξε λοιπόν την προηγούμενη διοίκηση να τον αφήσει μέσα. Αυτή τη στιγμή τακτοποίηση με ρύθμιση το θέμα του. Τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό, εγώ πήγα στον αγαπητό κ. Μανιάδη το εξής. Σε μια συζήτηση που κάναμε κατηδίαν, αν θυμάστε, σας ζήτησα να προσκομίσετε κάποια στοιχεία σχετικά με το τι ακριβώς επιθυμείτε να γίνει. Συγγνώμη. Συγγνώμη, σε αυτό. Όχι, να σας ενημερώσω αυτό. Ήδη είναι
δρομολογούνται, αλλά λόγω οικονομικού προβλήματος, επειδή κάποιος άνθρωπος μας τα κάνει στο κόστος, δεν μπορούμε να τον πιέσουμε και δεν έχουμε τις υπηρεσίες εμείς ή τα χρηματικά κονδύλια να την κάνουμε. Να σου πω την καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ αυτό που σου είπα δεν ήταν να μην φέρεις τα σχέδια. Ήταν να μην φέρεις τον σχεδιασμό. Είναι άλλο τα σχέδια, αυτό που μου λες εσύ, ότι κάποιος προφανώς μηχανικός είχε αναλάβει να κάνει τη μελέτη του χώρου, και άλλο ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός είναι το τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλεις να απαντήσεις, θέλεις, μισό λεπτό. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από το σώμα για τον τόνο του σχολείου, γιατί άλλο ρώτησα για πανησυχία. Ούτε μου φύγει, έκανα οτιδήποτα. Έχω μια συγκριτική κατάσταση της οικονομικής υπηρεσίας, για την οποία ήταν να μάθω σαν αντιδήμαρχος αρμόδιος τι έξοδα έχει το πολιτιστήριο της αποχωρίου την περίοδο αυτή της δικής μου θητείας.